Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Βλαχάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου με τη δύναμη πολιτών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση. Αυτή την αυτοδιοίκηση που λέγαμε και στο διάλειμμα ότι για κάθε υποψήφιο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως να είναι μια πρόκληση, ενδεχομένως να είναι ένα στοίχημα. Για εσάς τι είναι? Για μένα ήταν καταρχήν μια διάθεση προσφοράς. Πιστεύω ότι μπορώ και εγώ να προσφέρω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου κάποια πράγματα στο Δήμο μας. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο δεδομένο στο μέτρο που μπορούμε. Και πιστεύω επίσης ότι τα πρόσωπα στην πολιτική πρέπει να εναλλάσσονται και να μπαίνουν και νέες φιγούρες μέσα στη διαδικασία, πέρα από τις τακτικές έτσι, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και όταν λέω στην πολιτική, εννοώ σε όλα τα επίπεδα, φυσικά και σε όλες τις εκφάνσεις, από τα δημοτικά μέχρι. Βέβαια, και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική. Άρα, καταλαβαίνω ότι προτάσετε την ανανέωση, αλλά και την εξειδίκευση, το να ασχολείται καθένας με αυτό που γνωρίζει. Ακριβώς. Ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα. Θεωρώ ότι οι απαιτήσεις πλέον σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, ακόμα και σε μια εταιρεία, χρειάζεται απόλυτη εξειδίκευση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σήμερα. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές και στα επόμενα χρόνια η άποψή μου είναι ότι θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Χρειάζεται λοιπόν απόλυτη εξειδίκευση στους ανθρώπους, στα στελέχη που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις διαδικασίες και καλείται αυτό που ονομάζουμε διοίκηση να ενώσει όλες αυτές τις γνώσεις και να τις εκμεταλλευτεί, το εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών, κάτω από μια πολύ οργανωμένη δομή. Μια οργανωμένη δομή, λοιπόν. Τι είναι εκείνο το οποίο θέλετε να αλλάξετε στον Δήμο του Ηρακλείου? Και τα λέω ότι θέλετε να αλλάξετε, εννοώ, όχι ως παράταξη, πάμε και σε αυτό, ως Γιώργος Βλαχάκης. Νομίζω ότι καταρχήν η πόλη μας, επειδή είμαι πολίτης αυτής της πόλης για πάρα πολύ και δημότης αυτής της πόλης για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και δεν εννοώ σε μικρό διάστημα, έτσι έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει ομορφύνει, παρέχει άλλη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους της, όμως έχει ακόμα βήματα να κάνει. Αυτό που θα άλλαζα καταρχήν είναι η νοοτροπία και των πολιτικών και των δημοτών. Θεωρώ δηλαδή ότι και οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουν λίγο τη φιλοσοφία. Πρέπει να ψάξουμε πια να βρούμε τι ενώνει τις παρατάξεις και όχι τι τις χωρίζει. Θεωρώ ότι αλανωνόμαστε πάρα πολύ στο να ψάξουμε τις διαφορές μας και λιγότερο στο να βρούμε τα σημεία που έχουμε κοινά. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και για τους πολίτες και τους δημότες. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια νοοτροπία η οποία δεν είναι ίσως αυτή που θα έπρεπε. Σίγουρα πρέπει. Άρα, αλλαγή και στην νοοτροπία των δημοτών. Και είναι πολύ ειλικρινές αυτό το οποίο λέτε. Τι εννοώ. Θεωρώ ότι σαν δημότες πρέπει να κρατήσουμε τα καλά μας χαρακτηριστικά. Και ιδίως εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, να κρατήσουμε τη φιλοξενία μας, να κρατήσουμε την εξυπνάδα μας, να κρατήσουμε τον αυθορμητισμό μας. Όμως είναι κάποιες συνήθειες που πρέπει να τις αλλάξουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ νοικοκύριδες στα σπίτια μας. Αλλά έξω από αυτά δεν είμαστε τόσο. Ανεχόμαστε, αν δεν το κάνουμε και οι ίδιοι, να τελειώσουμε το αναψυκτικό μας και να ανοίξουμε το παράθυρο και να το πετάξουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι, δεν είναι κάτι. Στο σπίτι δεν θα περπατήσουμε και να πετάμε σκουπίδια. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι οι προτεραιότητες του κάθε ενός μας έχουν σχέση και με τις προτεραιότητες των άλλων. Και δεν είναι πάντα κατά ανάγκη η δική μας προτεραιότητα πιο σημαντική και από του συνανθρώπου μας. Αυτή είναι η σκέψη μου σε πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, επειδή προέρχομαι από ένα χώρο αρκετά τεχνικό, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να βοηθήσω. Όπως την αντιμετώπιση και καλυτέρευση κάποιων δομών στην πόλη μας, την ανάπτυξη κάποιων νέων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα και για την άνεση των δημοτών και για την καλυτέρευση κάποιων υπηρεσιών που νομίζω ότι είναι ζητούμενα σε κάθε πολιτιά. Και οι υπηρεσίες λοιπόν, γιατί και οι υπηρεσίες είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και νομίζω ότι και μέσα και από όλους τους καλεσμένους τους οποίους έχουμε από το χώρο της αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες είναι ένα ζητούμενο για τους πολίτες και το πώς αυτές θα είναι εξυγχρονισμένες, να το βάλουμε και αυτό στο κομμάτι της συζήτησης, η βασική ανάγκη που έχει, αν θέλετε, η πόλη, κάτι το οποίο βγαίνετε εσείς από την πόρτα του σπιτιού σας, περνάτε την πόρτα του σπιτιού σας, βγαίνετε στον δρόμο και το βλέπετε και το εντοπίζετε άμεσα. Κάτι που ενδεχομένως ακόμα να μην έχει διορθωθεί, όχι στο βαθμό που θα μπορούσε να έχει διορθωθεί, να το προσθέσω και έτσι.
Νομίζω ότι η πόλη μας έχει αρκετές ανάγκες, δεν είναι μόνο μία. Και δεν θα ήθελα να αναφέρω κάποια συγκεκριμένη. Όπως γνωρίζετε, το Ηράκλειο είναι μια πόλη η οποία δυστυχώς έχει αναπτυχθεί άναρχα το προηγούμενο διάστημα. Έχει φτάσει να γίνει μια πόλη των 170.000 περίπου κατοίκων, αν βάλετε και τις γύρω περιοχές, χωρίς να έχει υποδομές για να αντέξει αυτόν τον κόσμο. Μοιραία, λοιπόν, αυτό έχει κάποιες συνέπειες στην καθημερινότητά μας, κάποιες συνέπειες στην ποιότητα της ζωής που μπορεί να μας προσφέρει. Αυτά νομίζω ότι μπορούν να φτιάξουν. Θέλει σίγουρα υπομονή, θέλει σίγουρα προσπάθεια και από την πλευρά των ανθρώπων που θα κληθούμε να εκπροσωπήσουμε τους συνδημότες μας, αλλά σίγουρα θέλει πολλή προσπάθεια και από τους ίδιους τους κατοίκους αυτής της πόλης. Προέρχεστε από τον επιχειρηματικό χώρο. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις όταν είπατε ότι εγώ θα διεκδικήσω μια θέση στην αυτοδιοίκηση? Οφείλω να πω ότι ήταν θετικότερες από αυτές που περίμενα. Mm. Και γι' αυτό το λόγο πραγματικά ήταν και κάτι που με έδωσε περισσότερο να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή στη ζωή μου έχω μάθει ότι κάνω να το κάνω πολύ σοβαρά και με απόλυτη συνέπεια και μεθοδικότητα, πιστεύω ότι και αυτό θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Τώρα από εκεί και μετά, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει ένα αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, η κάλπη θα δείξει την επόμενη μέρα. Ελπίζω όμως ότι και σαν συνδυασμός και σαν υποψήφιος θα έχουμε μια καλή τύχη. Mm-hmm. Έχει ο Δήμος Ηρακλείου, αν θέλετε, αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη. Και τι εννοώ ισόρροπη ανάπτυξη? Έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι και στην Ήπεθρο. Έχει στα γεωγραφικά του όρια ο Δήμος Ηρακλείου. Πολύ ενδεχομένως, ακόμα, να σας το πω, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί να επικεντρωνόμαστε πολλές φορές, και κακώς το κάνουμε, στο αστικό κομμάτι. Έχουμε και την Ήπεθρο, έχουμε και τα χωριά μας και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί έχουν γίνει πράγματα ή μένει ακόμα να κάνουμε πολλά? Είναι ένα σύνηθες ερώτημα που ακούμε και κατά τις συζητήσεις που έχουμε με τους δημότες μας αυτή την περίοδο. Και πραγματικά απασχολεί. Το νομίζω και το εκφράζουν ως παράπονο οι κάτοικοι. Δεν θα έλεγα ακριβώς ότι είναι παράπονο, αλλά είναι σίγουρα κάτι που πάντα υπάρχει μια σύγκριση. Θεωρώ ότι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις γειτονιές του Ηρακλείου και στην περιφέρεια του Ηρακλείου δεν είναι σε κακό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχουν ανάγκες. Βεβαίως υπάρχουν ανάγκες σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για το κέντρο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τον σχεδιασμό προηγούμενων δημοτικών αρχών, νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια έργα, ίσως όχι στο μέγεθος που θα έπρεπε και σε αυτές τις περιοχές, όπως έχουν γίνει και στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι ανάγκες είναι πολύ όμως διαφορετικές, mm-hmm. και σε μεγέθη και στις συνέπειες που προκαλούν, εννοώ την ταλαιπωρία του κόσμου, γιατί καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι ένα έργο δομής όταν αρχίσει να γίνεται δημιουργεί μια αναστάτωση, δημιουργεί μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας και αυτό μας ενοχλεί σαν ανθρώπους. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα πιο καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την προσφορά του Δήμου προς τους δημότες τους, την προσφορά του Δήμου προς τους ανθρώπους που περικλείουν αυτή την κοινότητα. Mm-hmm. Είναι πάντως η αυτοδιοίκηση ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να κερδίσεις και τον κόσμο, να πιστέψει ο κόσμος στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος και η περιφέρεια, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, και νομίζω ότι αυτό θα το έχετε δει και εσείς στις συζητήσεις που έχετε με τον κόσμο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο και πολύ σοβαρό κομμάτι της διοίκησης. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει μια μεσότητα η οποία είναι και αυτό που προκαλεί καμιά φορά να ασχοληθείς με τα κοινά. Είναι δηλαδή αυτό που σε κάνει να βλέπεις το αποτέλεσμά σου από την πρώτη στιγμή, είτε το αποτέλεσμα είναι καλό, είτε το αποτέλεσμα είναι καλό. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη μεριά, θεωρώ πλέον ότι οι δημότες μας, και το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, οι δημότες mm-hmm. του Ηρακλείου, νομίζω ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα και τη γνώση να κρίνουν τους ανθρώπους που έρχονται και τους ζητούν την ψήφο. Και νομίζω ότι όσοι μένουν μόνο σε ένα λόγο παροχολογίας και όχι κάτι περισσότερο, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα βγουν από το παιχνίδι. Από εκεί και μετά, είμαι πολύ ευχαριστημένος που βλέπω ότι ο κόσμος του Ηρακλείου έχει ξεφύγει λίγο από την
πολύ κομματική, θα έλεγα, επιρροή στην επιλογή του όσον αφορά τις δημοτικές του αρχές. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανοιχτός. Θα έλεγα ότι επιλέγει πρόσωπα και όχι κομματικές παρατάξεις. Και συμφωνώ απόλυτα φυσικά με αυτή τη λογική στο επίπεδο ενός Δήμου. Γιατί με τους ανθρώπους που θα κληθούμε να ψηφίσουμε, θα είμαστε ή εμείς που θα έχουμε την ψήφο τους, θα κληθούμε να ζούμε στον ίδιο χώρο, να κυκλοφορούμε στους ίδιους δρόμους, θα είμαστε στις ίδιες γειτονιές και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία, τη φιλοξενία και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ.